Όχι, παιδάκι μου, εμείς. Δεν ματιάζει ο καλός ο λόγος. Δεν μου λες, Βρετάσου, εσύ τις βρήκες αυτές τις φωτογραφίες. Ρε, παιδιά, μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες βρήκα και το παιδικό μου δέντρο. Το οποίο νόμιζα ότι μόνο εμείς το είχαμε, αλλά φαίνεται όλη η εποχή ήταν έτσι. Ήταν ένα έτσι λίγο. Λίγο ξεκουπουλιασμένο, κάπως έτσι ασημή δέντρο. Το λέω ξεκουπουλιασμένο, γιατί τώρα πια τα δέντρα, ρε παιδιά. Είτε είναι αληθινά, είτε είναι ψεύτικα. Δηλαδή και εγώ ψεύτικο, πράσινο δέντρο έχω σπίτι μου. Ψεύτικο. Αλλά κάνει τόσο αληθινό. Είναι πυκνό, είναι ωραίο, είναι δηλαδή πραγματικά το χαίρεσαι. Εκείνη την εποχή τα ασημολαμέ. Πείτε μου, γιατί τα παίρναμε. Αυτή την εικόνα έχω από τα παιδικά μου χρόνια. Το ασημί με τα πολλά διαφορετικά χρώματα μπάλες. Ναι, ήταν και λίγο γυμνά. Δεν τα φορτώνανε πολύ. Δηλαδή, όλοι έχουμε τέτοιες εικόνες και τώρα σε σχέση με τα ασημερινά. Σε αυτά τα μεγέθη, έτσι. Όπου ναι, τα τέτοια δεντράρες δεν. Oh. Και η τεράστια διαφορά σε αυτές τις φωτογραφίες με το σήμερα που έχουν περάσει 60 χρόνια είναι ότι βλέπετε από κάτω πάρα πολλά κουτιά με δώρα. Τότε είχαν δώρα, τώρα δεν βάζουμε. Είναι δεκόρ. Κάνω πράκα. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι. Τότε φτιάχναμε πολύ τη φάτνη με βαμπάκι. Ναι. Και δεν βάζαμε πολλά λαμπάκια. Δηλαδή, αν βάζαμε μία σειρά λαμπάκια, ήταν ζήτημα. Ήθελα να δω τι είναι μέσα. Πόσο χαζί ήμουν. Τι έκανε, έκαψε τη φάτνη. Τη φάτνη έκαψα. Έκαψα όλο το δέντρο μαζί και με τι κουρτίνε στο σαλόνι μα. Με τι έκανε. Άναψα. Εμεί δεν είχαμε σπίτι μα, πώ τα λένε αυτά, τσιγάρα, γιατί δεν κάπνιζε κανεί. Ποιο να καπνίζει, μαμά μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάποιο παππού είχε αφήσει ένα κουτάκι με σπίρτα. Και άναψα κι εγώ τόσο μυαλό να πάω να δω μέσα στη φάτνη, μέσα. Τι άλλο βλέπω. Και μπουρλώτιασε. Γελάς. Κοίταζε, γιατί φοβόμουν να πω στην μάνα μου. Μπουρλωτιάζουμε, Μανούλα, μπουρλωτιάζουμε. Τίποτα. Κάθισε εκεί στην ακρούλα και έλεγα θα φάω ξύλο τώρα. Και θα στενώσω. Όχι, θα καώ, θα φάω ξύλο. Τι να καεί εκεί, άμα είσαι 6-7 χρονών, κάνει σοβαρέ σκέψει. Και τελικά. Τι κάει και τέλος. Τελικά, γιατί κλειδώθηκα μέσα, δουλάβα για τη μάνα μου, κότι με τρελαθεί, έρχεται νερά. Μαζεύτηκαν οι υπόλοιποι από την πολυκατοικία. Τέλος πάντων, καλά είμαστε για να μας βλέπετε εδώ. Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε, φαντάσου, τι σοκ έπαθε η μαμά μου, από ό,τι θυμάμαι. Δε με τιμώρησε. Οι φωνές της πιο πολύ με τιμώρησαν και που είχα κλειδωθεί σε μια ντουλάπα κάτω από ένα κρεβάτι, το ξέρω. Τόσο πολύ είχα φοβηθεί. Φαντάζομαι ότι ο τρόμος θα ήταν μεγαλύτερος. Γιατί χαλάσαμε τις ωραίες αναμνήσεις όμως τώρα. Ξαναβγάλει τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Οι φωτογραφίες. Από τη δεκαετία του 60. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, πόσο. Και πήγαινε προς τα πάνω, ρε παιδιά. Πήγαινε προς τα πάνω, το βλέπετε. Ναι, αλλά ήταν έτσι αυτό το τσουρμαντιμένο. Ήταν η Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Ήταν η Ελλάδα που προσπαθούσε τα πρώτα της βήματα οικονομικά να κάνει λίγο τα ανοίγματά της στα ευρωπαϊκά. Και μιλάμε για δεκαετία 60. Που είναι η Αθήνα που ξαφνικά γιγαντώνεται, είναι η έξαρση των οικοδομικών αδειών που έρχονται ξαφνικά 2,5 εκατομμύρια από την επαρχία και μπαίνουν στην Αθήνα. Και όλο αυτό έρχεται να. Στην τηλεόραση επάνω βλέπετε πόσα πράγματα υπήρχαν στο Αθήνα. Και σε μεδάκια εννοείται. Σε μεδάκια δεν το συζητάω. Και γίνανε πύλινα από τις μπομπονιέρες. Σε κάθε βάφτιση που πηγαίναμε, που πήγαμε πίλη από μπονιέρε, κάτι ανθοδέ. Τα σαλόνια τα κλειστά είναι για του ξένου, όχι για μα. Κλειστέ πόρτε και κάποια σκεπασμένα κιόλα. Και τα πατάκια. Οι πράξει είναι για του ξένου. Εμεί δεν μένουμε εδώ. Πάντα φοβερό. Και τα πατάκια πάνω στο μάρμαρο που γλιστρούσε, αλλά έπρεπε να πατήσει. Τέτοια υπάρχουν τώρα για να κάνει μασάζ το πάτωμα. Γυάλισμα. Μασάζ τι λέω, Χριστέ. Παιδιά ήταν εφιάλτη μα. Θα ρίξω τη διαφημίση, δεν πάμε καλά. Θε να ρίξει τη διαφημίση να όταν έμπαινε σπίτι που έβλεπα. Όταν έμπαινε, θα μου το πει μετά γιατί πάει και 7. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, αλλά γυρνάμε. Δεν φεύγουμε. Εδώ είμαστε.